Με φόντο την ακρίβεια στα ναύλα των πλοίων, έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο. Μαξίμου, πάμε στη Στέλλα Πάπα Μιχαήλ για να δούμε τι έχει βγει από αυτή τη σύσκεψη, Στέλλα. Αν έχει αποφασιστεί κάτι. Διαφαίνεται παράθυρο πάντω για μείωση των τιμών στα ναύλα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε από κυβερνητικά στελέχη, στη συνάντηση που είχα νωρίτερα με εκπροσώπου των ακτοπλοϊκών εταιριών του ζήτησαν να εξαντλήσουν τις δυνατότητες που έχουν για καλύτερες τιμές στα βασικά δρομολόγια κορμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του μέσου ελληνικού νοικοκυριού που θέλει να ταξιδέψει και να πάει διακοπές. Από κυβερνητικής πλευράς Ματίνα, σύμφωνα με πληροφορίες, ετέθηκε το ερώτημα πώς γίνεται να υποχωρούν οι τιμές στα καύσιμα και την ίδια ώρα να αυξάνονται οι τιμές στα ανάβλα των ακτοπλοϊκών εταιριών και σε πολλές περιπτώσεις να είναι και αυτές οι τιμές για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επί της αρχής, από τον ακτοπλών ανταποκρίθηκαν και υποσχέθηκαν να επανέλθουν μέσα στη βδομάδα με συγκεκριμένε προτάσει για πιο ανταγωνιστικά πακέτα εκπτώσεων προ συγκεκριμένε ομάδε επιβατών και συγκεκριμένα δρομολόγια υψηλή ζήτηση. Ωστόσο, παρόλα αυτά, Ματίνα, γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι πια, οι περισσότερε οικογένειε έχουν ήδη κλείσει Μάλιστα. τα Ακτοπλοϊκά του εισιτήρια και είναι σε μια αναστάτωση για να δουν εάν και σε ποια δρομολόγια θα mm -hmm. μειωθούν οι τιμέ. Και είναι ερώτημα λοιπόν τι θα γίνει με αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλα, Παπά,